στην Ελλάδα χρήματα που θα κληθεί να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, να μην μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές που να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Και ιδιαίτερα σε εποχή πανδημίας, όπου εδώ στην Κόρυνθο αναδείχθηκε με ιδιαίτερη τραγικότητα η κατάσταση στα δημόσια, στη δημόσια υγεία, όπου το νοσοκομείο της Κόρυνθου επί της ουσίας λειτουργούσε ξεπερνώντας τα όρια, μετατράπηκε σε νοσοκομεία μιας νόσου μόνο COVID. Τα πέντε κρεβάτια της εντατικής ήταν μόνο για το νόσο COVID και για καμία άλλη ανάγκη να μπορέσει να καλύψει, ενώ η αναστολή των τακτικών χειρουργείων, η έλλειψη παιδιάτρου ακόμη που να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσες ανάγκες, ενώ η μεταφορά προσωπικού από τα κέντρα υγείας και του Λουτράκη και του Κιάτο επί της ουσίας υποβάθμισε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις περιοχές αυτές. Άρα θεωρούμε απαράδεκτο σε μια περιοχή όπου υπάρχουν μεγάλες μονάδες εργοστασιακές, βαριά βιομηχανία, το νοσοκομείο να είναι σε αυτή την εικόνα, να παρουσιάζει αυτή την εικόνα και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και βέβαια δεν μιλάμε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου θα μπορούσε να έχει παίξει σοβαρό ρόλο και στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, μάλλον στην κάλυψη των εμβολιαστικών αναγκών, αλλά και ταυτόχρονα στην προστασία συνολικά και στην αποσυμφόρηση του νοσοκομείου της Κορίνθου. Ιδιαίτερο ζήτημα, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι η παντελής έλλειψη οποιασδήποτε δημόσιας δομής για δημιουργία το απόγευμα rapid test, για να κάνουν rapid test. Και ιδιαίτερα τα παιδιά των σχολείων αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιωτικές δομές να κάνουν τα rapid test, αλλά να καταχρώνουν τις οικογένειες, παρότι θεωρούνται αυτά για τα παιδιά δωρεάν. Το λέμε αυτό λοιπόν γιατί όλα αυτά τα ζητήματα αναδεικνύουν την τεράστια διάσταση ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες και στην επίπεδο σήμερα ικανοποίησης. Δηλαδή αυτό που λέει ο λαός μας κάθε πέρυσι και καλύτερα είναι μια κατάσταση που αναδεικνύει τα αδιέξοδα του συστήματος. Απέναντι σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα, στα τεράστια προβλήματα, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί κανένας σωτήρας, όπως παρουσιάζονται, παλιοί και νέοι που εμφανίστηκαν στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, να δώσουν λύση και διέξοδο στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας.